Καλησπέρα σας. Κύριε βουλευτές, καλώς ήρθες. Κύριε βουλευτές, κύριε πρόεδρε του Πολιτεχνείου, κοινοτρόφοι, αγαπητό πάνω με εξέχουσες προσωπικότητες στον τομέα των άλλων διατροφικών, αυτές οι μερίδες είναι επίσημες, έχουν πρόσθεται μια αξία. Γιατί σε αυτές τις ημερίδες διεισδύουν οι ανθρώπινες επιθυμίες και μάλιστα των ανθρώπων που καθημερινά αγωνίζονται για την παραγωγή. Η χώρα έχει ανάγκη από παραγωγή. Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει μέλλον στη χώρα. Και η παραγωγή είναι εκείνη η οποία θα μας φέρει ξανά και θα φέρει ξανά την κοινωνία στη φυσική της ισορροπία. Με θέσεις εργασίας, με εθνικό πλούτο, ο οποίος θα διαμοιράζεται σε όλους και εκεί που υπάρχει ανάγκη. Χωρίς κοινοτροφία δεν υπάρχει φέτα. Γι' αυτό πρέπει να φτιάξουμε από την αρχή το κουβάρι. Κοινοτροφία είναι το μήνυμά μας. Να δώσουμε τη δυνατότητα στους κοινοτρόφους να παράγουν. Δυστυχώς, τον τελευταίο καιρό, τα κοπάδια γίνονται όλο και λιγότερα. Οι δυσκολίες όλο και περισσότερες. Οι τιμές κατρακυλούν, το κόστος ανεβαίνει. Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν επενδύσει όλη τους τη ζωή και στους νέους κοινοτρόφους, οι οποίοι κάνουν μεγάλες προσπάθειες για να συντηρήσουν την παραγωγή τους. Χρειάζονται μέτρα για τη στήριξη της κοινοτροφίας. Μέτρα ενίσχυσης, αλλά η ενίσχυση να έρχεται στην ώρα τους. Οι ενισχύσεις να έρχονται στην ώρα τους. Μέτρα υποδομών για να μπορούν να ασκούν το δικαίωμα στην εργασία σωστά. Μέτρα χρηματοδότησης από τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και οι τράπεζες, φορολογία, ασφαλιστικό, ένα ξεκάθαρο μείγμα παραγωγικής πολιτικής. Η φέτα, ναι, πρέπει να γίνει διαπαιδευματική και πρέπει να γίνει μία διαπαιδευματική. Μία διαπαγγελματική για να είναι όλη η Ελλάδα μια γροθιά. Πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Έλεγχοι όχι μόνο στο ισοζύγιο γάλακτος που πηγαίνει για τη ροκόμιση. Έλεγχοι στο ισοζύγιο γάλακτος σε όλη την ποσότητα του γάλακτος που παράγεται στη χώρα, αλλά ταυτόχρονα εισάγεται στη χώρα. Είναι ξεκάθαρο. Η διαπαγγελματική πρέπει να λειτουργεί σωστά. Χωρίς μικροσυμφέροντα και όχι και χωρίς μικροσυγκρούσεις οι οποίες έρχονται και δημιουργούν ένα πρόσθετο βάρος στη λειτουργία. Η φέτα μας είναι ασυναγώνιστη, είναι ΠΟΠ, είναι προστιθέμενης αξίας, είναι δυνατό παραγωγικό εργαλείο για τη χώρα μας. Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα παραγωγής περισσότερης φέτας. Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα γενετικής παραγωγής που έχει σταματήσει όλα αυτά τα χρόνια στη χώρα μας, γενετικής βελτίωσης των δικών μας κοπαδιών, για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα και στο μέλλον. Δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά ουδέποτε ξέρεις πού θα πάνε όλες οι συμμαχίες και πού θα οδηγηθεί η κατάσταση. Ναι, προστασία. Προστασία δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι δύσκολο, γιατί παίζουν πολλά συμφέροντα, αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα. Η φέτα την οποία εμείς δημιουργήσαμε, η φέτα εμείς που εμείς βάλαμε τα συστατικά και την διαδώσαμε, η διάδοσή της άρεσε. Γι' αυτό και περισσότεροι θέλουν φέτα να φάνε.
εκεί μπαίνει και εκμεταλλεύονται το κενό το οποίο υπάρχει στην παγκόσμια ζήτηση για τις φέτες και άλλες βιομηχανίες παντού, σε όλο τον κόσμο, φτιάχνοντας βάσκοτηρι ή φτιάχνοντας φέτα εντός, με φτιάχνοντας τυρί με προδιαγραφές φέτα εντός και το πουλάνε φέτα στο εξωτερικό. Έχουμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια. Έχουμε ειδοποιήσει όχι μόνο στην περιφέρεια Θεσσαλίας, αλλά και ως ένωση περιφερειών, με παραστάσεις, προβλήματα παντού, τις δυσκολίες, το τι πρέπει να γίνει, το πώς μπορούμε να το προστατεύσουμε. Αλλά ταυτόχρονα θέλουμε και κάτι άλλο. Εμείς έχουμε περιφέρειες, έχουν και τις κοινωνικές υπηρεσίες, στις οποίες προστρέφουν κάθε φορά όλη η κτηνοτρόφια και η παραγωγή φέτες. Θέλουμε την ενδυνάμωση των υπηρεσιών μας και θέλουμε να έχουμε το δικαίωμα των αγωνιστικών αποφάσεων. Δεν μπορεί ένας κτηνοτρόφος για να μεταφέρει τα πρόβατά του στα βουνά το καλοκαίρι να περιμένει την απόφαση από το Υπουργείο Μεταφορών για το είδος του φορτηγού που θα μπορεί να το πάει. Να δώσει το δικαίωμα βάσει της αρχής της επιπορικότητας που λέει όσο πιο κοντά στον πολίτη είσαι, εσύ θα κάνεις και την διαδικασία, παίρνεις και τις αποφάσεις για προβλήματα καθημερινά που ανάμονται σε μεγάλα και κυρίαρχα προς τους ανθρώπους εκείνους για να τα λύσεις. Και βέβαια εμείς στη ΦΕΤΑ, εδώ είναι ο κ. Ζωναντουλή, προσπαθούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις δυνάμεις που έχουμε. Διότι εδώ είναι ένα συνεχής σιωπηλός, θα έλεγα, ακίνητος πόλεμος επικράτησης. Εμείς πήγαμε και στην Ευρώπη, έχουμε ενεργοποιήσει όλες τις δυνατότητες που έχουμε ως περιφέρειες με τις περιφέρειες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Θέσαμε τα ζητήματα, σηκώσαμε τη φωνή μας και είπαμε έλεγχος. Υπάρχουν προϊόντα που υπάρχουν σε άλλες χώρες που προστατεύουν να προστατευτεί και το δικό μας προϊόν. Αλλά ταυτόχρονα να αυξήσουμε και την παραγωγή για να μπορέσουμε να υπερκαλύψουμε την φέτα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνεργασία, γιατί μόνο με συνεργασία είναι τα πράγματα. Να πάμε από την αρχή, να δούμε τα προβλήματα. Αν γυρνάμε στο παρελθόν, σε παλιά προβλήματα εμείς θέλουμε λύσεις. Εντάξει, υπάρχουν διάφορες απόψεις. Δεν πάει να πει αυτό ότι υπάρχουν διάφορες απόψεις. Θα πρέπει να συγκρόμαστε, πρέπει να συνεργαστούμε. Εδώ είναι θέμα ζωής, επιβίωσης. Ναι, βλέπουμε τον κύριο τον Πρίφτη. Κάνει μεγάλη προσπάθεια. Μένει αδιάθετο γάλα. Και κάνει προσπάθεια εις βάρος της βιομηχανίας του. Με ζημία για να βοηθήσει την κτηνοτροφία. Δεν θα τα μπορεί να το κάνει στο Διενικέ ΣΑΗ. Γιατί θα κλείσει. Και άμα κλείσει, υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Πρέπει να δούμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Όλοι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Για να μπορέσουμε να κάνουμε 10 βήματα ή άλματα μπροστά. Και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συνεργαστούμε για την παραγωγή, για τους ίδιους τους εαυτούς. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλή συνέχεια. Συγχαρητήρια. Συνεχίστε. Εμείς ακούμε, συνεργαζόμαστε για να υλοποιήσουμε πολιτικές που είναι προς όφελος όλων των κτηνοτρόφων, αλλά και όλες τις χώρες και των παραγωγών. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.